Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Καλησπέρα. Θα δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ΑΕΚ. Νομίζω δεν χωρεί αμφιβολία ότι σήμερα δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Ήταν καλύτερη από εμάς στα μεγαλύτερα διαστήματα του παιχνιδιού. Το κυριότερο είναι ότι σίγουρα το ήθελε περισσότερο από εμάς, χωρίς να σταθούμε σε ιδιαίτερες κατηγορίες στατιστικών ή σε τακτικά θέματα που είναι σημαντικά στον μπάσκετ όπως ξέρουμε, αλλά πιο σημαντικό είναι πόσο το θέλουν οι παίχτες, πόσο το θέλουμε όλοι μας γενικά στις ομάδες και μετά έρχεται κατά δεύτερο αυτό. Η ευθύνη σήμερα για την κακή εμφάνιση ανήκει στον προπονητή. Θεωρώ ότι σήμερα δεν κατάφερα να πείσω στους παίχτες μου να καταλάβουν ότι παίζαμε τελικούς. Από την άλλη βέβαια δεν μπορώ να τους αδικήσω για την τεράστια προσπάθεια που έκαναν μέχρι τώρα όλη αυτή την περίοδο για να φέρουν την ομάδα μέχρι εδώ. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Σημασία έχει από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Έχουμε ένα στόχο μπροστά μας, το πρωτάθλημα. Και σίγουρα αν θέλουμε να το διεκδικήσουμε, σίγουρα πρέπει να παρουσιάσουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα και αμυντικά και επιθετικά και σε θέμα ενέργειας και σε θέμα διάθεσης. Νομίζω ότι η κατηγορία των rebound τα λέει όλα. Η ΑΕΚ είχε 20 rebound περισσότερα από εμάς. Με αυτήν την λογική δεν μπορεί να κερδίσει παιχνίδι. Ξανά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Το μόνο που έχουμε είναι να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Καταρχήν συγχαρητήρια στους παίχτες μας για την καλή εμφάνιση, πιστική εμφάνιση και το 1-0. Συγχαρητήρια και στον coach και στον Κεραυνού και στον Κεραυνό στους παίχτες του για το ανταγωνιστικό παιχνίδι. Πάντα μεταξύ ΑΕΚ και Κεραυνού βλέπουμε καλά παιχνίδια. Νομίζω ήμασταν συγκεντρωμένοι και αυτό είναι το ζητούμενο σε τελικούς 40 λεπτά. Σίγουρα νούμερα όπως rebound, όπως είπε και ο coach, 20 παραπάνω rebound, λίγα λάθη, περισσότερες assist. Οδήγησαν στο να ελέγχουμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια από το πρώτο δευτερόλεπτο και νομίζω δικαίως κερδίσαμε το πρώτο μάτς. Πρέπει να το ξεχάσουμε τώρα κιόλας και να ετοιμαστούμε, έχουμε τρεις μήνες να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι στο Στρόβολο. Πάντα η σειρά των τελικών, έχω πει πολλές φορές, τα παιχνίδια των τελικών χρειάζονται πολύ λεπτομέρεια. Πολύ λεπτομέρεια, χρειάζονται τακτική, χρειάζονται ψυχολογία. Αυτό είναι νόμος, το λέμε εμείς, είναι κανόνας. Οπότε πρέπει άμεσα να συγκεντρωθούμε στο επόμενό μας μάτς, ξεχνώντας από τώρα το σημερινό. Συγχαρητήρια και πάλι στους παίχτες μας, συγχαρητήρια και στον κόσμο που ήρθε σήμερα και ήμασταν σίγουροι ότι θα έρθει να μας συμπαρασταθεί. Το θέλουμε κοντά μας και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ για τη δίκαια νίκη του σήμερα. Ήμασταν κακοί σε κάποιες κατηγορίες του παιχνιδιού, κυρίως στα rebound, και αυτό μας τύχησε την ήττα. Δηλαδή η ΑΕΚ είχε το πάνω χέρι σε όλο το παιχνίδι γιατί είχε τα rebound. Είναι μια σειρά τελικών, έχουμε χάσει το πρώτο παιχνίδι. Κακά τα ψέματα, έχουμε το μειονέκτημα γιατί παίζουμε με μειονέκτημα έδρας. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας στην έδρα μας και έχουμε τρεις ευκαιρίες για να κλέψουμε ένα παιχνίδι αν θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ξεκινάμε την Τρίτη, πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι στην έδρα μας. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κυριαρχήσουμε για 40 λεπτά, γιατί είδαμε ότι τα παιχνίδια με την ΑΕΚ όλη τη χρονιά δεν μπορείς ούτε σε 25, ούτε σε 30, ούτε σε 35 λεπτά να τα πάρεις. Πρέπει να είσαι 40 λεπτά συγκεντρωμένος και θα δούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. I thought tonight it was a tough game. We knew he was playing a good team at home, and we wanted to protect home court. So I thought a team did a good job of staying together and coming out with a lot of energy for 40 minutes. And it shows with the rebounds and the loose balls and the second effort that we gave tonight. But this is just one game. It's a long series, so we have to go into a tough place in Kevin Knowles home court. So we want to forget about this one and get ready for game two. Και μια κοινή για τους δύο coach. Τα πολλά εύκολα χαμένα καλάθια, λέει up, shoot των δύο μέτρων, ενός μέτρου. Θέμα έλλειψης συγκέντρωσης,
ψυχραιμίας, επιβολαιότητας, κακής ημέρας και μια κοινή και για τους δύο coach, παρότι δεν μπαίνετε συνήθως σε αριθμητικές λογικές αυτού του τύπου. Το 18-3 το αρχικό έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί βλέπουμε και την τελική διαφορά ότι κάπου εκεί κοντά είναι. Γιατί δεν πλησίασε ποτέ ουσιαστικά να απειλήσει ο κεραυνός. Εντάξει, όσον αφορά τα αρκετά χαμένα layup που είχαμε και στο πρώτο μήχρονο και στο δεύτερο, είναι μια πραγματικότητα αυτών, αλλά θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα θέμα συγκέντρωσης. Το να χάσεις τόσες εύκολες φάσεις κάτω από το καλάθι, καθαρά θέμα συγκέντρωσης. Η ομάδα ήρθε να παίξει με πάρα πολύ καλή ψυχολογία, ένα από τα συνεχόμενα καλά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι δεν είχαμε τον βαθμό της συγκέντρωσης που έπρεπε για να τελειώσουμε τις φάσεις. Τώρα όσον αφορά την ερώτηση για το ξεκίνημα, εντάξει, αυτό έδειξε ότι ήρθαμε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι, το ξεκίνημα, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν καταλυτικό, ειδικά στα παιχνίδια μεταξύ μας. Νομίζω αυτές οι διαφορές άλλαξαν χέρια σε πολλά παιχνίδια τα τελευταία 5 λεπτά, άρα θεωρώ ότι ένα κακό ξεκίνημα, μια καλή ομάδα, όπως είναι η δικιά μας τουλάχιστον μέχρι τώρα, νομίζω ότι βρίσκει τον τρόπο να ισορροπήσει το παιχνίδι. Απλά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ποτέ δεν είχαμε τη συγκέντρωση και τη διάθεση να μπούμε στο παιχνίδι όπως έπρεπε. Κύριε Κουπούρη, το αρχικό ξεσπάσμα. Έχει δύο σκελή απάντηση. Μία είναι από αυτή που είπε ο κόουτς, αν έχεις παρακολουθήσει τα παιχνίδια φέτος ΑΕΚ Κεραυνού, θα έχεις συνειδητοποιήσει ότι διαφορές 10, 15, 20, 25 πόντων μπορούν να ανατραπούν, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι σίγουρα η αρχή είναι το ημίς του παντός που λέει. Οπότε σίγουρα σε τέτοιου είδους αγώνες και σε τελικούς η αρχή πάντα μετράει και πιο πολύ ψυχολογικά. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν αντίπαλο σαν τον Κεραυνό, μετράει στην ψυχολογία σου. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.